Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις διακοπές της ιδροδότησης σε πολίτες που αποδεδειγμένα δυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς πραγματοποίησαν το πρωί έξω από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, μέλη της Επιτροπής Δράσης Δυτικών Συνοικιών. Παράλληλα, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΙΑΘ ΑΕ Νίκο Παπαδάκη, προκειμένου να μεταφέρουν τα αιτήματά τους ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Ο κ. Παπαδάκης διαβεβαίωσε ότι η πρόθεσή του είναι στο εξής: να μην γίνεται καμιά διακοπή νερού σε ανθρώπους που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πολίτες με τέτοιο πρόβλημα, όπως μακροχρόνια άνεργοι, θα μπορούν να πηγαίνουν με το εκαθαριστικό τους στην εταιρεία ώστε να προχωρεί άμεσα την επανασύνδεση. Συγκεκριμένο νούμερο δεν έχουμε, πάντως από τις καταγγελίες που έχουν γίνει σε εμάς, από τις δεκάδες καταγγελίες, θεωρούμε ότι το πρόβλημα έχει αποκτήσει έτσι πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και κυρίως θα πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα είναι εντονότερο στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, κύριε Κτενά. Ναι, ισχύει. Παρόλα αυτά το πρόβλημα παραμένει και στο κέντρο. Συγκεκριμένα σήμερα ήρθανε και άλλες επιτροπές από την Ντούμπα, κατά βάση, που σημαίνει ότι έτσι το πρόβλημα πλέον έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο τον Παπαδάκη. Προφορικά δεσμεύτηκε μετά από πολλές πιέσεις ότι θα επανασυνδέει η ΕΙΑΘ όλες τις περιπτώσεις τις οποίες αποδεδειγμένα ο κάτοχος του ρολογιού έχει όντως οικονομικό πρόβλημα. Θα χρειαστεί όμως, όπως ανέφερε, θέλει να είναι στο όνομα, ο λογαριασμός στο όνομα του ιδιοκτήτη. Και θα χρειάζεται να φέρει μαζί του και το εκαθαριστικό που θα αποδεικνύει ότι υπάρχει, ότι έχει, ας πούμε, εισόδημα κάτω από 7 ή 8 χιλιάδες. Αυτό που τονίζουν οι πολίτες είναι ότι δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται και παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις του Προέδρου της επιχείρησης, καθώς καθημερινά είναι τα περιστατικά διακοπής ιδροδότησης λόγω οφειλών σε νοικοκυριά. Για μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας εφησυχάσει. Θέλουμε αυτή η δέσμευση όχι απλά, αλλά μάλλον θα πρέπει να γίνει και δέσμευση του κράτους πάνω στη λογική που πολλές φορές σε όλα μας, τέλος πάντων, τα κείμενα και τις ανακοινώσεις μας λέμε ότι τα κοινωνικά αγαθά όπως το νερό, όπως η ΔΕΗ, το ρεύμα, όπως οι συγκοινωνίες πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις και που σε μια περίοδο οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, θα λέγαμε, όπως αυτή που βιώνουμε στην χώρα μας, είναι πολύ μεγάλα.